οι απαιτήσεις τους θα αντιμετωπιστούν. Κάποια στιγμή αυτές οι κοκκόμαχιες μαζεύονται, γιατί ξέρουν ότι την επόμενη μέρα κάποιος θα βγει και να πει: αυτός εδώ ο δήμαρχος που στηρίζετε δεν ήθελε συγκεκριμένο έργο, γιατί θα φαινόταν ότι είναι λειψός. Εκεί αρχίζει και μαζεύεται λίγο αυτό το εγωιστικό ποιος είμαι, ποιος είσαι. Δεν είναι εύκολη η διαδικασία. Και βεβαίως την έχει αντιμετωπίσει και η κυρία Ράπη, την έχει αντιμετωπίσει και η κυρία Νοτοπούλου, η Ελένα και η Κατερίνα. Εγώ θα, ειλικρινά θα ήθελα κάποια στιγμή, η Τουρκία μας έχει ξεπεράσει, έτσι, πριν από πάρα πολλά χρόνια, είχε την Τζιλέα, πρωθυπουργό. Φαντάζεστε μια Ελλάδα με πρωθυπουργό γυναίκα? Έχουμε ακόμα χρόνο. Αλλά θα μπορούσε κάλλιστα με το πρακτικό μυαλό, γιατί ο Κλισθένης δεν μας περίσσευε, δεν τον θέλαμε τον Κλισθένη για να λύσουμε τα προβλήματα, εκτός ο Κλισθένης είναι ο καινούριος τρόπος αυτοδιοίκησης στις εκλογές, αναλογική και κάποια άλλα. Εγώ θα τον περίμενα ακόμα πιο πλούσια να μαζέψει τη γραφειοκρατία για να μπορούμε όλοι μας να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Να είναι το δικό μας το γυναικείο μυαλό πιο πρακτικό. Δεν το ξέρω, αλλά αποδεικνύεται τελικά το αποτελέσμα του ότι μάλλον είναι πιο πρακτικό, γιατί ξέρει και εντοπίζει τις αδυναμίες. Αυτές οι αδυναμίες είναι συγκεκριμένες και ψηφισμένες από ανθρώπους που τις έχουν προτείνει. Άρα είμαστε εδώ σε μια προσπάθεια πολύ συγκεκριμένη για βρήμη ημέρα η δική σας, γιατί από εμάς εξαρτάστε, δυστυχώς. Η αυριανή μέρα η δική σας να είναι καλύτερη. Αλλά για να είναι καλύτερη, ειλικρινά σας παρακαλώ, όπου και αν είστε. Μάιο έχουμε εκλογές. Μην πείτε, λέμε, ωραία, τώρα δεν πάω να ψηφίσω. Είναι το χειρότερο λάθος που μπορείτε να κάνετε. Αφήνετε τη μειοψηφία να αποφασίζει για εσάς. Για σκεφτείτε το λίγο.